Adar. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, το κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Έχουμε ήδη δει τη μισή πρώτη σεζόν του Rings of Power και τα επεισόδια 3 και 4 που μας έδωσαν πολλά νέα μέρη και νέους ήρωες. Η ιστορία, η οποία μέχρι τώρα χτιζόταν, φαίνεται πως αρχίζει και διαμορφώνεται. Μας έδωσε δράση, κίνδυνο, ενίγματα και ερωτηματικά. Κάτι που συνολικά παρατηρεί κανείς στα επεισόδια 3 και 4 είναι ότι εμβαθύνει στο lore του Tolkien με αρκετό exposition, αφήγηση και ονόματα. The Runic Emperor. The Armenelos. In the Minotaurma. Eärendil the Mariner. The Valar. The Finarfin. Narion. What's your brother have to do with this? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Στο βίντεο θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε όσα χρειάζεται να ξέρετε για το lore πίσω από την ιστορία και για πολλά από τα ονόματα που ακούγονται. Θα συζητήσουμε γύρω από διάφορα plotline σειράς και θα αναλύσουμε θεωρίες γύρω από τις ενηγματικές φιγούρες σειράς όπως ο Άνταρ. Τα επεισόδια αυτά μας εισήγαγαν σε ένα νέο μέρος το οποίο λαμβάνει η χώρα σημαντικό μέρος πλοκής. Το βασίλειο του Νούμενορ. Το Νούμενορ είναι το νησί το οποίο οι Βάλαρ δημιούργησαν και χάρισαν στους ανθρώπους που πολέμησαν στην πλευρά των ξωτικών εναντίον του Μόργκοθ κατά την πρώτη εποχή, ενώ τα ξωτικά το γέμισαν με περίφημα δώρα και ομορφιές από το Βάλινορ. Είχε έτσι και το όνομα Άντορ, η γη δώρο. Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο Έλρο Σταρ Μινιατούρ, ο γιος του Εαρέντιλ και αδερφός του Έλροντ. Στα δύο αδέλφια, τα οποία ήταν απόγονοι ανθρώπων και εξωτικών, δόθηκε ευκαιρία να αποφασίσουν οριστικά και αμετάκλητα σε ποιο γένος θα ανήκουν. Ο Έλροντ επέλεξε τα εξωτικά, ενώ ο Έλρος τους ανθρώπους. Του δόθηκε όμως κατά πολύ μακρύτερος χρόνος ζωής. Οι Νουμενόριαν έτσι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Ο Έλρος, για να καταλάβετε, βασίλευσε 410 χρόνια. Οι Βάλαρ τους έδωσαν μεγαλύτερη σοφία, δύναμη και γνώση. Σε σκηνή στη βιβλιοθήκη των πιστών, στο επεισόδιο 3, η Γκαλάντριελ αναφέρεται σε αυτό μιλώντας με τον Ελέντιλ. Ποιοι είναι όμως οι Βάλαρ? Οι Βάλαρ ήταν οι μεγάλοι Άινουρ του Έρου Ιλούβαταρ, οι άρχοντες της Δύσης, θείες δυνάμεις θα έλεγε κανείς, που ανέλαβαν το έργο της φύλαξης και της διακυβέρνησης της Σάρντα, του κόσμου που δημιούργησε ο Τόλκιν. Έδρευαν στο Βάλινορ και γίνεται διεξοδική αναφορά σε αυτούς στο Σιλμαρίλιον. Οι Βάλαρ όμως έθεσαν έναν περιορισμό στους ανθρώπους του Νούμενορ. Θα μπορούσαν να δαμάσουν τις θάλασσες και να ταξιδέψουν όπου θέλουν στη Μέση Γη, όμως απαγορεύτηκε ρητά να πλέψουν δυτικά από το Νούμενορ προς τις αθάνατες περιοχές του Άμαν. Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε να πλέψουν τόσο δυτικά που να μην βλέπουν πια τις ακτές της πατρίδας τους. Δεν έπρεπε να ξεπεράσουν τα όρια τους και να μπουν στον πειρασμό να αναζητήσουν την αθανασία των Βάλαρ και των Ξωτικών. Για πολλούς αιώνες, οι Νουμενόριανς παρέμειναν πιστοί στον περιορισμό και κράτησαν τις σχέσεις με τα Ξωτικά. Ζούσαν κάτω από την προστασία των Βάλαρ και είχαν τη φιλία των Έλνταρ. Τα Ξωτικά από το Βάλινορ τους επισκέπτονταν με τα πλοία τους, φέροντας πολύτιμα δώρα. Ένα από αυτά ήταν και το φύτρο από το οποίο ξεπήδησε τον Ίμλοθ, το λευκό δέντρο του Νούμενορ. Ορισμένες φορές, όταν το επέτρεπε ο καιρός, μπορούσε να δει κανείς, πέρα μακριά, το Ξωτικό λιμάνι του Τόλε Ρέσεα. Στη μέση του Νούμενορ είχε ένα ψηλό βουνό, το Μενελτάρμα, στην κορυφή του οποίου λατρευόταν ο Έρο Ιλούβαταρ, ο Ένας. Το Μενελτάρμα το βλέπουμε και σε αρκετά πλάνα στη σειρά, όπως για παράδειγμα από το πλοίο στο οποίο είναι ο Ισίλτουρ. Εν αντιθέσει με τους Νουμενόριαν, στη μέση γη οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από τη σκιά του Σάουρον. Έβλεπαν με δέος τους Νουμενόριαν, από τους οποίους διδάχτηκαν πολλά πράγματα. Το Νούμενορ, για ένα μεγάλο διάστημα της δεύτερης εποχής, παρέμεινε πιστό στους Βάλαρ. Σταδιακά όμως άρχισαν να ποθούν όλο και περισσότερο τις αθάνατες περιοχές και την αιώνια ζωή. Όσο μεγάλουν η δύναμη και η δόξα τους, μεγάλουν και η ανησυχία τους. Άρχισαν να φθονούν την αθανασία των Ξωτικών και των Βάλαρ και να εμφανίζονται φωνές σιγά σιγά ενάντια στο θέλημά τους. Έτσι, με το πέρασμα των αιώνων, το Νούμενορ μεγάλωνε σε δύναμη, αλλά έχανε την ευδαιμονία του. Ο φόβος του θανάτου σκίαζε τις ψυχές των κατοίκων του. Έκαναν μεγάλα έργα και μασολία, ντύνονταν στα χρυσάφια και τα ασήμια, ρίχνονταν σε απολαύσεις, ενώ επιθυμούσαν πλούτο και εξουσία. Άρχισαν να ιδρύουν αποικίες και μόνιμες εγκαταστάσεις στη Μέση Γη, και πλέον οι άνθρωποι εκεί
τους έβλεπαν σαν αφέντες και φορείς πράκτορες, αντί για βοηθούς και δασκάλους. Τα ξωτικά τα έβλεπαν με φθόνο, ενώ αυτά δεν έρχονταν πια στο Νούμενορ. Διαμορφώθηκαν έτσι δύο παρατάξεις στο νησί. Οι άνθρωποι του βασιλιά, που ήταν φορείς όσον είπαμε, περήφανοι και ενάντια στη θέληση των Βάλαρ, καθώς και οι πιστοί, οι οποίοι ήθελαν τη φιλία των ξωτικών και τις συμβουλές των Βάλαρ. Οι πιστοί ζούσαν κυρίως στο Αντούνιε, μια πόλη στα δυτικά παράλια του Νούμενορ, ενώ η πρωτεύουσα του νησιού ήταν το Αρμένελος, στο οποίο δραματίζονται τα περισσότερα γεγονότα στη σειρά. Οι άρχοντες των πιστών κατάγονταν και αυτοί από τον Έλρος. Η οικογένεια του Ελέντιλ ήταν από το Αντούνιε, του οποίου ήταν άρχοντες. Στη σειρά, αυτό αποδίδεται όταν ο Ελέντιλ παίρνει την Γκαλάντριελ και πάνε εκεί με τα άλογα, καθώς και στη βιβλιοθήκη του Έλρος στο επεισόδιο 3. Όταν ο Τάρ Παλαντήρ, ο πατέρας της Μίριελ, ανέβηκε στο θρόνο, θέλησε να αντιστρέψει την κατάσταση αυτή. Το όνομα που υιοθέτησε μάλιστα ήταν ξανά στη γλώσσα των ξωτικών, μια παράδοση που οι προκάτοχοι του είχαν σταματήσει εδώ και πολλές γενιές. Δεν ήταν αρεστός στους ανθρώπους του βασιλιά. Αυτοί συσπυρώθηκαν γύρω από τον αδελφό του Γκιμιλκάντ, οι οποίοι τον αμφισβητούσαν όσο μπορούσαν. Ο Φαραζόν είναι γιος του Γκιμιλκάντ, δηλαδή ανιψιός του βασιλιά και πρώτος ξάδερφος της Μίριελ. Ο Τάρ Παλαντήρ, πικραμένος και λυπημένος, αποτραβήχθηκε στον πύργο του στο λόφο Όρομετ στα δυτικά του Νούμενορ, όπου κοιτούσε προς τη Δύση με την ελπίδα να δει ξανά κάποιο πλοίο των ξωτικών να προσεγγίζει το Νούμενορ. Στη σειρά βλέπουμε τον Τάρ Παλαντήρ στον πύργο του εξαστερημένο και λυπημένο. Βέβαια εδώ ο πύργος παρουσιάζεται στην πρωτεύουσα. Ο Φαραζόν, όταν ο πατέρας του πέθανε, ανέλαβε την ηγεσία των Kingsmen, των ανθρώπων του βασιλιά. Ο Φαραζόν παρουσιάζεται ως ικανός πολιτικός και ρήτορας, ο οποίος έχει επιρροή στο πλήθος του Νούμενορ, μπορώντας να τον ενθουσιάσει. Βλέπουμε όμως ότι αθόρυβα έχει δοσοληψίες με τον τύπο ο οποίος επιτέθηκε στο Χάλμπραντ στο επεισόδιο 3 και ενδεχομένως κινεί τα νήματα για αυτές τις επιθέσεις. Η Μίριελ σειρά δείχνει με ένα υιοθετητή στάση των περισσότερων ανθρώπων του Νούμενορ και την καχυποψία εναντίον των ξωτικών. Φαίνεται όμως πως κρυφά ανήκει στους πιστούς και ότι αφού τεστάρει την νομιμοφροσύνη του Ελέντιλ και προσπαθήσει να εξακριβώσει πού ανήκει, του αναθέτει κάποια αποστολή που δεν μας εξηγεί. Στο ψηφίο 4, στη σκηνή με τα φύλλα του Λευκού Δέντρου, φαίνεται αρκετά καθαρά ότι ανήκει στους πιστούς όταν ακούγονται τα λόγια της. Οι πιστοί λένε ότι όταν τα πέταλα του Λευκού Δέντρου πέφτουν, δεν είναι κάτι απλό, αλλά τα ίδια τα δάκρυα των Βάλαρ, των οποίων τα μάτια και η κρίση είναι πάνω μας. Για μένα αυτή ήταν η καλύτερη σκηνή της σειράς μέχρι τώρα. Με φοβερή μουσική και σινηματογραφία, αποδίδει όμορφα την ουσία της ιστορίας του Νούμενορ. Στο σημείο αυτό, βλέποντας την πτώση των φίλων κατά την αποπομπή της Γκαλάντριελ, κοιτάει εμφανώς ταραγμένη τον Ελέντιλ. Ο Ελέντιλ, ως μεγαλωμένος ανάμεσα στους πιστούς, πράγμα το οποίο είχε αναφέρει στο επεισόδιο 3, μπορεί να αναγνωρίσει τα σημάδια και να την καταλάβει. Η Μίριελ, λοιπόν, ως πιστή, αποφασίζει με αυτήν την αφορμή να αλλάξει στάση και να συνοδεύσει την Γκαλάντριελ στη Μέση Γη. Ως προς την εξέλιξη σειράς, αυτό φαίνεται ότι θα δώσει χώρο στο Φαραζόν να εξηφάνει πολιτικές σύντριγες και να στρέψει τα πράγματα προς όφελός του. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι στην αρχή του 4, ο Φαραζόν, απευθυνόμενος στο πλήθος, λέει ότι οι στρατοί του Έλρος Τάρ Μινιατούρ νίκησαν τον Μόργκοθ. Στην πραγματικότητα δεν συνέβη αυτό, καθώς η στρατιά του Βάλινορ ήταν αυτή που νίκησε τον Μόργκοθ. Ο Φαραζόν αλλάζει δηλαδή τα γεγονότα επίτηδες για να ταιριάξουν στο αφήγημα του ισχυρού Νούμενορ που θέλει να ακούσει το ακροτηριό του. Αλλάζει δηλαδή σκόπιμα το story για να τους πορώσει. Πιο κάτω στο επεισόδιο 4, ο Έλροντ θα διηγηθεί στον Ντούριν την αληθινή εκδοχή της ιστορίας του πατέρα του Εαρέντιλ και της ίδας του Μόργκοθ. Ο Έλροντ λέει δηλαδή τι συνέβη ακριβώς, ενώ ο Φαραζόν τα αλλάζει σκοπίμως. Ανάλογη αλλαγή οπτικής δίνεται και στο επεισόδιο 1, αναφορικά με τη δημιουργία του Νούμενορ στο διάλογο της Μίριελ και της Γκαλάντριελ. Η Γκαλάντριελ τους υπενθυμίζει ότι χάρη στα ξωτικά τους δόθηκε το νησί, με τη Μίριελ να επεμβαίνει ότι το νησί τους δόθηκε λόγω των θυσιών και του αίματος που έγισαν οι πρόγονοί τους. Το νησί φυσικά δόθηκε από τους Βάλαρους ανθρώπους επειδή ακριβώς πολέμησαν στο πλευρό των ξωτικών, αλλά στο διάλογο αυτό φαίνεται πως τόσο η Γκαλάντριελ όσο και η Μίριελ, παρότι και οι δύο λένε την αλήθεια, δίνουν έμφαση στην όψη ιστορίας προτιμούν ή τους βολεύει. Ποιος είναι ο Ανάριον? Όπως οι περισσότεροι ξέρουν, ο Ελέντιλ, πέρα από τον Ισίλντουρ, είχε άλλον έναν γιο, τον Ανάριον. Οι δύο αδελφοί θα γίνουν οι βασιλίσσες Γκόντορ στο μέλλον και θα έχουν από κοινού τους θρόνους τους στην Οσγκίλιαθ. Η Μίνας Άνορ, η μετέπειτα Μίνας Τίριθ, ήταν του Ανάριον, ενώ η Μίνας Ίθιλ, που ήταν του Ισίλντουρ, καταλήφθηκε αργότερα από τις δυνάμεις του Σάουρον και έγινε η Μίνας Μόργκουλ. Ο Ανάριον, ωστόσο, σκοτώθηκε πριν τη θείο Σάουρον κατά την πολιορκία του Μπαραντούρ. Οι αναφορές που έχουμε στη σειρά για τον Ανάριον είναι δύο. Μία είναι του Ισίλντουρ, στο διάλογο με τον πατέρα του στο 3, και άλλη στο τζακωμό του Ισίλντουρ με τους φίλους στο 4,
όπου του λέει ο ένας: «Η Δύση, το αληθινό Νούμενορ, πάλι τα σκουπίδια που σου πέταξε ο αδερφός σου». Η γενική εικόνα που μας δίνεται είναι ότι μάλλον ο Ανάριον θα εμφανιστεί στο μέλλον, ίσως την επόμενη σεζόν, και θα δρά φανερά με τους πιστούς. Ενδεχομένως ο Ισίλντουρ πάει μαζί με τον αδελφό του. Θα δούμε. Φαίνεται πάντως ότι ο Ισίλντουρ δεν πολύ ψήνεται να γίνει ναυτικός και έχει άλλες ανησυχίες και φορτία μέσα του. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι στο χάρτη της Μέσης Γης που εμφανίζεται στη σειρά αποδίδεται και το γνωστό λιμάνι του Πελάργυρ, που είναι το σημαντικότερο λιμάνι από οικία των πιστών στη Μέση Γη. Δηλαδή, φτιάχτηκε ως αποικία του Νούμενορ πριν ιδρυθεί η Γκόντορ. Θα δούμε άραγε κάποιο plot line με τους πιστούς και με τον Ανάριον σε επόμενη σεζόν. Είναι αρκετά πιθανό λόγω των αναφορών αυτών. Το επεισόδιο 4 μας έδειξε δύο φορές, στο όραμα της Μίριελ και στο Πάλαντιρ, το πιθανό μέλλον του Νούμενορ. Οι Βάλαρ μπορούν να πάρουν πίσω αυτό που έδωσαν αν στραφούμε σκοτεινές ατραπούς, προειδεάζει η Μίριελ. Να πω την αλήθεια, με μπέρδεψε λίγο αυτό που είπε η Μίριελ για τα άλλα 6 Πάλαντιρ, ότι δηλαδή έχουν χαθεί ή κρυφτεί. Τις σφαίρες αυτές λέγεται ότι τις έφτιαξαν αξιωτικά στο Βάλινορ, ίσως και ο ίδιος ο Φέανορ, πέρασαν στο Νούμενορ και την έφερε και εν τέλει και τις 7 στη Μεσηγή ο Ελέντιλ με τους γιους του, όπου τοποθετήθηκαν σε 7 σημεία. Στην Ανούμινας, το Άμον Σούλ και τα Έμιν Μπεράιντ στο βορρά, και στην Οσγκίλιαθ, τη Μίνα Σάνορ, τη Μίνα Σίθιλ και το Όρθανγκ στο νότο. Είναι άραγε κάποια παράληψη σειράς το κρύψιμο των άλλων Παλαντήρι, ή μήπως να αναμένουμε να δούμε μεταξύ των πιστών στο μέλλον πριν τα φέρει ο Ελέντιλ στη Μεσηγή κι αυτά? Είναι γεγονός ότι τα Παλαντήρι δεν ήταν τα μόνα κοιμήλια της πρώτης εποχής που πέρασαν στην κατοχή του Νούμενορ. Ξέρουμε ότι το σπαθί του βασιλιά Θίγκολ πέρασε ο βασιλής του Νούμενορ μέσω του Έλρος, που ήταν δυσέγγονός του. Μεταξύ αυτών ήταν και τον Ντράμπορλεγκ, ο πέλεκης του Τούορ. Στη σκηνή που η Μίριελ μιλάει με την Γκαλάντριελ, μας παρουσιάζεται διακριτικά πίσω τους πρώτα ένα μεγάλο σπαθί, κατόπιν ένας πέλεκης και τέλος μια ασπίδα με κύκνο που μοιάζει με την ασπίδα του Τούορ, με τον κύκνο σε γνωστές ηχογραφήσεις. Ο Τούορ είχε ακολουθήσει 7 κύκνους για να πάει στη Βινίαμαρ και να βρει τα όπλα που είχε αφήσει για αυτόν ο Τούργκον. Όπως φαίνεται, αυτά τα βάζει σειρά διακριτικά ως easter eggs για τους προσεκτικούς παρατηρητές. Το περίεργο όμως είναι ότι το σπαθί πίσω από την Γκαλάντριελ συζητήθηκε στο ίντερνετ γιατί φέρει μεγάλη ομοιότητα με τον Άρσιλ, όπως αποδίδεται στα έργα του Πίτερ Τζάκσον. Είναι απλώς μια σύμπτωση, ή μήπως πρόκειται για το ίδιο τον Άρσιλ? Θα μάθουμε στην πορεία. Στο Νούμενορ τα easter eggs βρίσκονται παντού. Στην αρχή του επεισοδίου 3 στην είσοδο του λιμανιού υπάρχουν αγάλματα που παραμπέμπουν στους Βάλαρ Ούλμο και Γιαβάνα. Το σπουδαιότερο και πιο εμφανές όμως όλων είναι το μεγάλο άγαλμα στη μέση του λιμανιού, όπου δείχνει μια πελώρια φιγούρα με μακριά μαλλιά, ένα πουλί στον ώμο και μια ταινία με πετράδι στο μέτωπο. Πρόκειται για τον Νεαρέντιλ, τον πατέρα του Έλροντ και του Έλδρος. Το πουλί στον ώμο του είναι η γυναίκα του Έλγουινγκ που μεταμορφώθηκε σε πουλί για να σωθεί και να μπορέσει να τον βρει. Το πετράδι στο μέτωπό του δεν είναι άλλο φυσικά από το Σίλμαριλ. Πολύ ενδιαφέρον στο επεισόδιο 4 είναι ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στον Νεαρέντιλ. Ο Κελεμπρίμπορ, στη σκηνή που μιλάνε με τον Έλροντ, του λέει ότι τον έχει γνωρίσει. Αργότερα, ο Έλροντ ορκίζεται στη μνήμη του πατέρα του μπροστά στον Ντούριν. Αναφέρεται τέλος τρίτη φορά στην όμορφη συζήτηση που έχουν με τον Άνω για τους πατεράδες τους. Ο Έλροντ λέει ότι ο πατέρας του έπλευσε στο Βάλινορ και έψει τους Βάλαρ να μπουν στον πόλεμο κατά του Μόργκοθ. Ο Νεαρέντιλ, μετά από δυσκολίες, κατόρθωσε να βρει το δρόμο προς το ευλογημένο βασίλειο και έφερε σε πέρα στην αποστολή του. Οι στρατιές της Δύσης συνέτρεψαν τις δυνάμεις του Μόργκοθ. Οι Βάλαρ ύψωσαν το πλοίο του Νεαρέντιλ, το Βίγκυλοτ, στις ουράνιες θάλασσες και το καθαγίασαν, ενώ ο Νεαρέντιλ με τη σκόνη των Ξωτικών και το Σίλμαριλ στο μέτωπο ταξίδευε στους ουρανούς και τα άναστρα χάη. Κάπου εδώ, να θυμίσουμε ότι το φιαλίδιο που η Γκαλάντριελ δίνει στο Φρόντο στον άρχο των δαχτυλιδιών φέρει το φως του Νεαρέντιλ, που φώτιζε ακόμα και τα σκοτάδια της Έλομπ. Ας περάσουμε όμως στον Αρόντιρ. Σε μια από τις δυνατές σκηνές του επεισοδίου, μας στείνεται πρώτη φορά ο Άνταρ, ο αρχηγός πατέρας των Ορκ. Ποιος όμως είναι ο Άνταρ? Οι Ορκ τον σέβονται απόλυτα. Τα ρούχα που φοράει είναι όμοια με την πολεμική εξάρτηση της Γκαλάντριελ στο επεισόδιο 1. Στο μανίκι του έχει αστέρια, το σπαθί του στις αφίσες είναι πανομοιότυπο με αυτό της Γκαλάντριελ και του Φίντροντ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εξωτικό και μάλλον Νόλντορ. Απευθύνεται στον Αρόντιρ στη γλώσσα των εξωτικών και τον ρωτάει πού γεννήθηκε. Ο Αρόντιρ το απαντά ότι γεννήθηκε στον Μπελέριαντ. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι ο Αρόντιρ ανήκει στα εξωτικά Σίνταρ ή στα πράσινα εξωτικά του Οσίριαντ, πρώτου χαθεί τον Μπελέριαντ. Το Μπελέριαντ πρέπει να πούμε ότι ήταν το δυτικό κομμάτι της Μέσης Γης, δυτικά από τα γαλάζια βουνά και το Λίντον, όπου λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα γεγονότα της πρώτης εποχής. Εκεί έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο και ο πόλεμος με τον Μόργκοθ και τα εξωτικά. Στο τέλος της πρώτης εποχής,
και μετά τον πόλεμο της Οργής, όπου ο Μόργκοθ ιτήθηκε από τις αρχές του Βάλινορ, τον Μπελεριάντ καταστράφηκε και καταποντίστηκε στη θάλασσα. Έτσι, τα Έρεντ Λίντον, τα γαλάζια βουνά, που ήταν βαθιά μέσα στον Μπελεριάντ, έγιναν το δυτικότατο άκρο της Μέσης Γης πάνω στη θάλασσα. Λίγα σημεία του Μπελεριάντ γλίτωσαν. Τα βουνά και τα δάση του Λίντον, μικρό μέρος του Οσίριαντ και τρία σημεία όπου επιβίωσαν ως νησιά. Το Τολ Μόργουεν, όπου υπήρχε μνημείο αφιερωμένο στον Τούριν, το Τολ Φούιν και το Χίμρινγκ, που ήταν το εγκαταλειμμένο οχυρό του Μαέδρος του πρωτότοκου κουγιού του Φέανορ. Αλλά ας γυρίσουμε στον Άνταρ. Ξαναρωτά τον Αρόντιρ αν γεννήθηκε σε εκβολές του ποταμού. Του λέει ακόμα ότι είχε πάει εκεί όταν ήταν νέος και περιγράφει αναμνήσεις του με ανθισμένες φασκομιλιές. Ο ποταμός αυτός πιθανότητα είναι ο ποταμός Σύριον, ο μεγαλύτερος ποταμός του Μπελέριαντ, σε εκβολές του οποίου ζούσαν ξωτικά την πρώτη εποχή. Προς το τέλος του πολέμου με τον Μόργκοθ, όταν ο Μόργκοθ είχε νικήσει σχεδόν ολοκληρωτικά, πολλοί πρόσφυγες από άλλα μέρη του Μπελέριαντ συγκεντρώθηκαν εκεί. Εκεί ζούσε και ο Εαρέντιλ με την Έλουινγκ. Ωστόσο, όταν ο Εαρέντιλ έλειψε στο ταξίδι αναζήτησης της Δύσης, τα ξωτικά των εκβολών του Σύριον δέχθηκαν επίθεση από τους γιους του Φέανορ εξαιτίας του τρομερού του όρκου για τα Σίλμαριλ. Δεν νομίζω θα δούμε κάποια αναφορά αυτών των γεγονότων, αλλά οι εκβολές του ποταμού είναι σαφέστατη αναφορά στην εγκατάσταση των ξωτικών στις εκβολές του Σύριον. Εκεί μάλιστα ζούσαν τότε και ο Έλρος και ο Έλροντ, τους οποίους η γη του Φέανορ έπιασαν εχμαλώ τους. Ο Μάγκλορ, ο γιος του Φέανορ όμως, λυπήθηκε και τους πήρε στην κηδεμονία του. Κουρασμένος, έχοντας βαρεθεί από τις βίαιες συνέπειες του όρκου και έχοντας χάσει περισσότερους δικούς του, στο τέλος πέταξε ένα Σίλμαριλ στη θάλασσα και έζησε ως ραψοδός, περιπλανόμενος σε ακτές της Μέσης Γης. Λοιπόν, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν θεωρίες ότι ίσως ο Άνταρ είναι ο Μάγκλορ, αλλά προσωπικά το βρίσκω ακραίο. Ο Άνταρ δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα του Μάγκλορ, ο οποίος έχασε όλους τους δικούς του εναντίον του Μόργκοθ και κουράστηκε και λυπήθηκε από τα δεινά που προκάλεσε ο φοβερός όρκος του Φέανορ. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτός, γιατί θα ήταν εξωφρενική διαστρέβλωση του χαρακτήρα, παρότι είναι ζωντανός. Πρόκειται για ένα μεταμελημένο και πένθυμο ραψοδό, όχι ένα διεθαρμένο εξωτικό. Άλλες θεωρίες αναφέρουν ότι ίσως είναι ο Έολ ή ο Μαέγκλιν. Ο Έολ υπήρξε κατασκευαστής μάλιστα του μαύρου σπαθιού Γκούρθανγκ που είχε ο Τούριν και ο Άνταρ φαίνεται ότι ψάχνει τη λεπίδα που έχει ο μικρός θείο. Εκτελέστηκε όμως την Κοντόλιν. Θα μπορούσε να είναι ο Μαέγκλιν, ο γιος του Έολ και εγγονός του Φιγκόλφιν που πρόδωσε την πατρίδα του στο Μόργκοθ. Στην πτώση της Κοντόλιν, ο Μαέγκλιν ρίχνεται από τα τείχη της πόλης κάτω στη φωτιά, από την τότε του όρκη σκοτώνεται. Δύσκολο επομένως να είναι κάποιος από αυτούς. Κατά την άποψή μας, θα είναι original character για ακόμη μια φορά. Φυσικά πρόκειται για εικασία. Είναι πάντως απόλυτο σαφές ότι πρόκειται για Νόλντορ που έχει δει τον Μπελέριαντ από όσο συζητά με τον Αρόντιρ. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε ένα πιθανό spoiler, οπότε αν κανείς θέλει να το αποφύγει, ας προχωρήσει γρήγορα στο επόμενο bookmark. Εδώ και πολλούς μήνες, οι Fellowship of Fans, που είναι κανάλι στο YouTube, που έβγαζαν τα περισσότερα και αγκυρότερα spoilers, είχαν πει ότι πρόκειται για κάποιο αδερφό της Γκαλάντριελ, όχι όμως τον Φίνροντ. Εάν η θεωρία αυτή ισχύει, τότε πρόκειται για τον Άιγνορ ή τον Άγκροντ. Αν όντως τα spoiler αυτά ληθεύουν και είναι επίσημος αδελφός Γκαλάντριελ και όχι κάποιος αδελφός της που επινόησε η Άμαζον, θα είναι μάλλον ένας από αυτούς, ίσως ο πρώτος, δεδομένου ότι χάθηκε στη μάχη της ξαφνικής φλόγας, Ντάγκορ Μπράγκολαχ, και είχε μάλιστα και έναν εκπλήρωτο έρωτα με διεθνητή Άντρεθ. Σίγουρα είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, γιατί προϋποθέτει να μην μπες στη μάχη ο Άιγνορ ή ο Άγκροντ και να διαφθαρεί από τον Μόργκοθ. Νομίζω για την ώρα πιο ασφαλές θα ήταν να πούμε ότι είναι κάποιος original character Noldor. Αλλά καλό είναι να έχουμε υπόψη και αυτές τις θεωρίες. Από το επεισόδιο 4 φαίνεται ότι η Amazon όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί αναφορές σε ονόματα που δεν έχει τα δικαιώματα από τον Άρχοντα, αλλά έχει πάρει ξεχωριστά με έγκριση από το Tolkien Estate. Τον Beleriand, τον Beneltarma και ούτω καθεξίες. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως αυτά του Άνταρ ότι δεν είμαι θεός ακόμα κάπως με προβληματίζουν. Φτάνουμε τέλος στο story των ανθρώπων των Southlands. Για τους λίγους εκεί έξω που πιθανόν δεν το πρόσεξαν, η Bronwyn αναφέρει το Rondruin, το άλλο όνομα του βουνού του χαμού. Από τους χάρτες σειράς ξέρουμε πλέον ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στην περιοχή που θα εξελιχθεί στη Mordor. Το φυλάκι του Όστιριθ είναι στην ανατολική πλευρά των Έφελ Ντούαθ. Ο νεαρός θείο καταφέρει να ξεφύγει τελικά από τους Ορκ. Δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε φυσικά τη Λαβή, η οποία με το αίμα του μικρού μετατρέπεται σε λεπίδα και την οποία οι Ορκ και ο Άντρα αναζητούν. Εδώ και καιρό λέγεται στο ίντερνετ ότι πρόκειται ίσως περί Morgul Blade, καθώς αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο που αντιστρόφως η Morgul Blade αποσυντέθηκε στη συντροφιά του δαχτυλιδιού στο Άμον Σούλ.
Είναι πλέον φανερό ότι υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων αυτών άτομα που είναι υπέρ του Σάουρον. Ένας από αυτούς είναι ο Γουόλντρεγκ, ο γκριζομάλης τύπος, ο οποίος προσεγγίζει τον θείο και του δείχνει ότι γνωρίζει για τη λαβή που βούτυξε από τον αχυρώνα του. Του λέει ότι δεν είναι σπαθή, αλλά δύναμη, και δείχνει ότι έχει παρόμοιο σημάδι στο χέρι του. Δύναμη φτιαγμένη για τους προγόνους τους από τον αφέντη της λαβής. Εδώ αρχίζει και μιλάει κάπως σαφώς. Μιλάει για έναν όμορφο υπηρέτη, ίσως εννοεί το Σάουρον ως υπηρέτη του Μόργκοθ, ο οποίος χάθηκε, αλλά θα επιστρέψει. Ρωτάει ευθέως το μικρό αν γνωρίζει για το Σάουρον. Του λέει για το πεφταστέρι στον ουρανό ότι είναι σημάδι και ότι πρέπει να κρατά τις δυνάμεις του. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα γιατί ο ερχομός του Σάουρον είναι κοντά. Συνδέοντας σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ, έχουμε τον Χάλμπραντ, τον οποίο η Γκαλάντριελ θεωρεί ως βασιλιά των Southlanders, που θα ενώσει το λαό του. Τον καλεί να πάει μαζί της στη Μέση Γη για να λυτρωθούν από τα λάθη των προγόνων και των οικογένειών τους. Η Γκαλάντριελ αναφέρεται στον πόλεμο που κήρυξαν οι Νόλντορ στο Μόργκοθ όταν κατέστρεψε τα δέντρα. Έχουμε τον Χάλμπραντ, ο οποίος μιλά για όρκο αίματος των προγόνων του στο Μόργκοθ και της λέει ότι δεν είναι ο ήρωας που αυτή αναζητά. Βλέπουμε λοιπόν τον Χάλμπραντ, ο οποίος διακαώς θέλει να μείνει στο Νούμενορ και να μην γυρίσει πίσω στα Southlands. Και έχουμε και το αίμα του μικρού που κάνει τη λαβή να αναπτύσσει τη σελεπίδα, ίσως Morgul Blade. Υπάρχει αρκετά ενδιαφέρον υλικό εδώ. Ο Tolkien, παρότι δεν δίνει τέτοιες λεπτομέρειες, λέει πως η δεύτερη εποχή ήταν χρόνια σκοτεινά για τους ανθρώπους της Μέσης Γης, που βρίσκονταν υπό την επιρροή του Σάουρον, ιδίως στον Νότο και στην Ανατολή, όπου τον είχαν σαν βασιλιά ή το λάτρευαν σαν θεό. Με βάση όλα αυτά, φαίνεται πως ο Χάλμπραντ θέλει να ξεφύγει από αυτό το παρελθόν των ανθρώπων του. Είναι άραγε λόγω των δεσμών με τον Μόργκοθ ο λόγος που φεύγει? Ποιος μπορεί να είναι και ποιο το παρελθόν του? Είναι άραγε βασιλιάς? Μια από τις πολλές θεωρίες είναι ότι ενδεχομένως είναι γιος του Γουόλντρεγκ, που γνωρίζοντας όλα αυτά και την ευθύνη της λαβής, ως κληρονόμος των ανθρώπων που έδωσαν όρκο στο Μόργκοθ, θέλει να ξεφύγει. Το story αυτό του Χάλμπραντ φαίνεται πολύ υποσχόμενο και οριακά τραγικό, με έναν άνθρωπο που θέλει να ξεφύγει από τη μοίρα του και έχει πολύ potential. Είναι μήπως ο βασιλιάς που θα αποτύχει και τελικά θα πάρει ένα δαχτυλίδι από το Σάουρον καταλήγοντας Νάσγκουλ? Είναι ο βασιλιάς των νεκρών που καταράστηκε ο Ισίλντουρ επειδή τον πρόδωσε και λυτρώθηκε από την κατάρα από τον Άραγκορν στην επιστροφή του βασιλιά? Η θεωρία αυτή φαίνεται ταιριαστή, αλλά δεν ταιριάζει γεωγραφικά, γιατί οι νεκροί αυτοί ήταν στο Έρεχ. Είναι μήπως ο ίδιος ο Σάουρον, μεταμορφωμένος, όπως πολλοί στο ίντερνετ λένε? Πολλά ακούγονται και οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν. Εδώ ενδεχομένως έχουμε spoiler, οπότε όποιος θέλει να το αποφύγει, ας πάει στο επόμενο bookmark. Λοιπόν, λέγεται όπως είπαμε, καιρό τώρα στο διαδίκτυο, ότι ο Χάλμπραντ ενδεχομένως είναι ίδιος ο Σάουρον μεταμορφωμένος. Υποτίθεται ότι αυτό έχει διαρρεύσει από εργαζόμενο της Amazon, αλλά πηγή είναι απλώς ένα post στο Reddit, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Τα περισσότερα από όσα αναφέρει το κείμενο αυτό spoilers είναι σαφή και συνάγονται από τα trailer, ενώ κάποιοι είχαν αναφερθεί μήνες νωρίτερα ως spoilers. Π.χ. αυτό για τον αδερφό της Γκαλάντριελ, από κανάλια όπως το Fellowship of Fans. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Υπάρχουν πράγματι κάποια χαρακτηριστικά του Χάλμπραντ που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει θηριώδη δύναμη και εξωτερώνει βία αυτούς που την πέφτουν. Είναι έξυπνος και έχει αγωγή τους γύρω του. Έχει μεγάλη πειθό στις πραγματεύσεις και έρχεται από τη συντηρουργία, όπως υποτίθεται και ο Σάουρον. Από την άλλη, υπάρχουν εμφανή προβλήματα της θεωρίας αυτής. Θα προσπεράσουμε τα δευτερεύοντα, όπως δηλαδή το ότι τσαντίζεται όταν υποτιμούν την καταγωγή του και σκοτεινιάζει, ή το ότι η κάμερα εστιάζει σε αυτόν όταν η Μύριελ λέει ότι η Ανδρεία είναι ανάμεσά μας. Και τα κυριότερα κατά την άποψή μας είναι τα εξής. Γιατί ο Σάουρον μεταμορφωμένος βρίσκεται στη μέση της θάλασσας? Γιατί να σώσει την Γκαλάντριελ που τον καταδιώκει και ενώ είναι υπεύθυνος για το θάνατο του αδερφού της? Πώς είναι δυνατόν η Γκαλάντριελ να μην τον νιώσει όταν στο Ερέγγιον, σύμφωνα με τον Τόλκιν, ένιωσε σε καχυποψία προς τον Άναταρ? Και το πιο σημαντικό, γιατί να αποκαλύψει την Γκαλάντριελ ότι διώχτηκε από τα Southlands από τα Ορκ? Έχει στηθεί ολόκληρο σχέδιο με κρυφά σίτζιλς που δηλώνουν τη Μόρντορ για να πάνε υπηρέτες και κρυφά λαγούμια, σύραγγες στον Ορκ και τόσα άλλα. Γιατί να πάει ο Σάουρον και με τη μία να αποκαλύψει μια τόσο σημαντική πληροφορία για αυτόν και το σχέδιό του στην πιο αιμονική ιδιόκτριά του? Μέχρι τώρα είμαι αρκετά θετικός με τη σειρά και βρίσκω intriguing το story αυτό, αλλά μια τέτοια προοπτική να είναι ο Σάουρον, πέρα από το ότι χαλάει έναν χαρακτήρα με πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές, θα με προβληματίσει σοβαρά ως την αριακή επιλογή.
Προσωπικά δεν πιστεύω αυτή τη θεωρία, ούτε μπορώ να αναγνωρίσω ως αξιόπιστη μια τυχαία θεωρία στο Reddit. Ωστόσο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Βέβαια, με το story στα Southlands και το Halbrand, είμαστε σε χωράφια εκτός των χαρακτήρων του Tolkien. Και όλα είναι πιθανά. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και απομένουν ακόμα 4 επεισόδια. Στο 4 τελικά δεν είδαμε τον ξένο. Τον είδαμε όμως στο 3, όπου στο τέλος του επεισοδίου εμφανίζεται ως φίλος της Νόρη και τη βοηθά να σύρει το κάρο της οικογένειάς της. Είναι αρκετά εμφανές ότι πρόκειται για κάποιον Ιστάρι ή στον Γκάνταλφ. Οι τόνοι έχουν χαλαρώσει. Παρότι υπήρξαν ενδείξεις ότι είναι κακός, όπως αναφέραμε σε παλιότερο βίντεο, η θεωρία ότι είναι μάγος και μάλλον ο Γκάνταλφ κερδίζει έδαφος. Και στο σημείο αυτό έρχεται η αναφορά του Γουόλντρικ στο θείο για το πεφταστέρι και τον ερχομό του Σάουρον να ανακατέψει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο επεισόδιο της Παρασκευής. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Θα θέλαμε να μας γράψετε τις εντυπώσεις σας στα σχόλια, καθώς και τις δικές σας θεωρίες για το plot. Και όπως πάντα, δεν ξεχνάμε να κάνουμε like και subscribe στο κανάλι, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπερήρωα του καναλιού μας, Αστέριο Μέρκο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο και ανυπομονούμε να μας πείτε τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Είμαι ο Βαγγέλης και μέχρι την επόμενη φορά...